Θερινό ηλιοστάσιο. Μια φορά και έναν αρχαίο καιρό, το βράδυ ενός θερινού ηλιοστασίου, έγιναν τα αποτρόπαια θιέστια δείπνα, όπου ο Ατρέας έδωσε στον θιέστη να φάει τα ίδια του τα παιδιά, με αποτέλεσμα τη βαριά κατάρα του θιέστη σε ολόκληρη τη γενιά των Ατριδών. Ένα επόμενο θερινό ηλιοστάσιο, ο Αίγιστος δολοφόνησε τον Ατρέα, αλλά χωρίς ο φόνος του να είναι αρκετός για τιμωρία του, με την κατάρα να συνεχίζει βαριά στους απογόνους του. Μια φορά και έναν αρχαιότερο καιρό, το βράδυ ενός θερινού ηλιοστασίου, διαμελίστηκε ζωντανός ο Ορφέας από τις Μενάδες, όπως ο Διόνυσος Ζαγρέας, τελετουργικά, μυητικά και μυστηριακά, για να μπορέσει να ξανααναστηθεί και να υπάρχει για πάντα. Μια φορά και έναν αρχαιότατο καιρό, το βράδυ ενός θερινού ηλιοστασίου, αποθεώθηκε, δεν πέθανε, ο Ηρακλής, μέσα από την εξαγνιστική μαγεία της φωτιάς. Μια φορά και έναν νέο καιρό, διατηρείται το πανάρχαιο έθιμο της βραδιάς του θερινού ηλιοστασίου, με τις τελετές με εξαγνιστικό και απόκρυφο χαρακτήρα, με τις αναμένες φωτιές και το αμύλητο νερό, με καλά κρυμμένες ευχές και σκέψεις, αυτοί που συμμετέχουν αψηφούν τις αναμένες φωτιές και πηδάνε πάνω από τις φλόγες. Αυτές που τους κοιτάνε, έχοντας πιει μια γουλιά νερού την Ανατολή, χωρίς να έχουν πει λέξη όλη μέρα, σβήνουν τη φωτιά με τις κανάτες τους στο τέλος. Κι ύστερα, όταν τα μάτια όλων είναι γεμάτα με τη μορφή της επιθυμίας τους, εκστασιασμένοι στις αστραπές της φλόγας, ονειρεύονται και μαντεύουν απαντήσεις σε μυστικά βλέμματα και άλεκτες ερωτήσεις. Να προσέχετε το βράδυ του θερινού ηλιοστασίου, να μην σας κοιτάξουν, να μην σας μιλήσουν, να μην σας επιθυμήσουν. Κι ούτε κι εσείς να κοιτάξετε, να μιλήσετε ή να επιθυμήσετε. Να μην πηδήξετε φωτιές, να μην σας ερωτευτούν και να μην ερωτευτείτε, διότι πάνω σε μια τελετουργία με τέτοιο αρχαίγωνο και μαγικό περιεχόμενο, τότε που τα βλέμματα μυστικιστικά θολώνουν ή ξεκαθαρίζουν, τα λόγια που εκφωνούνται ή υπονοούνται μπορεί και να πραγματοποιηθούν. Προειδοποιηθήκατε. Όπως λέει ο Γιώργος Σεφέρης στο ποίημά του «Θερινό ηλιοστάσι», ο μεγαλύτερος ήλιος από τη μια μεριά και από την άλλη το νέο φεγγάρι, απόμακρα στη μνήμη σαν εκείνα τα στίχη. Ανάμεσό τους, χάσμα της αστερωμένης νύχτας, κατακλυσμός της ζωής. Όσο μεγάλο κι αν είναι το χάσμα και ο κατακλυσμός της ζωής, η μυθολογία συνεχίζει να αποτελεί μια βασική στάση της ανθρώπινης συνείδησης, όχι μόνο για τον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά και για τον μοντέρνο, πέρα από την επιστήμη και πιο κοντά στην αλήθεια μας. Για να μην νομίζετε ότι γίνονται μόνο οριαστικές τελετές ιερογαμίας στο θερινό ηλιοστάσιο, γίνονται και πολλά άλλα και μπορούν να γίνουν και ακόμα περισσότερα και χειρότερα, και δεν εννοώ τα θιέστια δείπνα με αυτό. Ανήμερα της μικρότερης νύχτας του έτους θυσιάζονται τα μεγάλα όνειρα, μεγαλοπρεπώς και αυτοπροσώπως. Η διάρκειά τους δεν χωράει στον μικρό σημερινό νου. Ευτυχώς εξηγείται επιστημονικός, διότι αλλιώς θα χαλούσε η εύθραυστη ισορροπία του ποτέ και του γιατί, του αόρατου και του απροσδιόριστου, του αληθινού και τα απίστευτου, της κάθε επόμενης μικρής μέρας, του κάθε επόμενου μεγάλου έρωτα του απόλυτου θερινού ονειροστασίου. Διότι στο θερινό ηλιοστάσιο, ο άξονας της γης όπως την ξέρουμε, στρέφεται προς τον ήλιο όπως δεν τον ξέρουμε
και καίγεται από την αλήθεια του. Αποσυμβολίστε.